Θα μείνουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Ελληνικού Εμπορίου, τον κύριο Καρανίκα. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Να ξεκινήσω λίγο με το τελευταίο, αυτό που ανέφερε και ο Κώστας, το οποίο το συζητήσαμε και εκτενώς από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Τα όσα εξελίσσονται στην Ερυθρά Θάλασσα, ήδη γίνονται εκτιμήσεις για ελλείψεις προϊόντων, έτσι, αγαθών και στην ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα, δεν έρχονται και πολλά ανταλλακτικά και κλείνουν και εργοστάσια στη Γερμανία. Έχουμε κάποιο ήδη πρόβλημα στην χώρα μας. Έχουμε και τη δήλωση του κυρίου Κροκίδη, νομίζω, που λέει ότι 200.000 κοντέινερ τα περιμένουμε και δεν τα έχουμε παραλάβει ακόμη. Έχουμε έλλειψη από προϊόντα στην αγορά. Πρώτα να δούμε αυτό και μετά να δούμε πώς πάει η αγορά. Ναι, όχι, θεωρώ ότι οι ελλείψεις ακόμα δεν έχουν φτάσει στην αγορά. Αυτό που λέει ο κύριος Κροκίδης είναι αλήθεια, ότι περίπου 200.000 κοντέινερ αναμένονται. Κοιτάξτε, είναι αναγκασμένα πλέον να κάνουν το γύρο της Αφρικής. Αυτό σημαίνει 15-20 μέρες καθυστέρηση. Οπότε ανεβάζει και το κόστος, αλλά και συγχρόνως δεν υπήρχε ο ανάλογος προγραμματισμός. Οπότε ενδεχομένως λέμε ότι πιθανόν να φανούν κάποιες ελλείψεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι από την Κίνα και όχι μόνο, από την Ασία γενικότερα, προμηθευόμαστε πάνω από το 60% περίπου των εισαγωγών, είτε σε ένδυση, είτε... Ναι. Και δεν ξέρω και κατά πόσο θα επηρεαστεί και η αγορά και η τροφοδοσία του πετρελαίου, γιατί ένα μέρος είναι από εκείνα τα μέρη. Πραγματικά το παρακολουθούμε με αγωνία, γιατί μόλις λέγαμε ότι πάμε σε μια κανονικότητα, δεν υπάρχει ενεργειακή κρίση, δεν υπάρχει η πανδημία. Νομίζω πάντα κάτι ο χειμώνας κάτι φέρνει και αυτό ήταν εκτός προγραμματισμού και ενδεχομένως ευνηδίασε και την αγορά. Από ό,τι φαίνεται δεν γλιτώνουμε εύκολα. Είναι αυτό που λέει και ο Λος, τα είχαμε χύμα, μας ήρθαν τσουβαλάτε και με την ακρίβεια που έχουμε. Αλλά μου έλεγε η Δήμητρα σήμερα από το ρεπορτάζ το Διεθνές ότι θα επιτρέπεται να έχουμε τη διέλευση των πλοίων που μεταφέρουν κινέζικα προϊόντα και ρώσικα. Δήμητρα, το επιβεβαίνουμε αυτό. Ναι, κινέζικα και ρώσικα. Άρα από την Ερυθρά θα περνάνε τα ρώσικα και τα κινέζικα καράβια που θα φέρουν προϊόντα. Για να δούμε. Τώρα, τι γίνεται με την αγορά μας. Πώς πάει η κίνηση, εκπτώσεις και μάλιστα υψηλές εκπτώσεις κάνετε, αλλά η κίνηση από ό,τι φαίνεται υποτονική. Ναι, το ρεπορτάζ που ο κύριος Μαυρίδης που μας είπε για την υποτονική κίνηση κατά τη διάρκεια των εορτών συνεχίζεται. Και πραγματικά δεν ξέρω πόσο αντέχουν ορισμένες μικρές ειδικά επιχειρήσεις σε όλη αυτή την κίνηση την υποτονική. Γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος, αυξημένα τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων. Οπότε καταλαβαίνετε είναι μια δύσκολη εξίσωση. Τώρα για την αγορά, για την κίνηση στις γιορτές είχαμε και μια μεικτή εικόνα. Εγώ θεωρώ ότι και όντως έτσι ήταν η επισκεψιμότητα, ήταν μεγάλη λόγω της καλοκαιρίας. Υπήρχε κόσμος στις αγορές, φαινόταν κόσμος. Στις αποδείξεις όμως και στις ταμιακές μηχανές ήταν πολύ χαμηλότερες. Με την έννοια ότι ναι, μεν ο Έλληνας ψωνίζει τα δώρα του τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά, αλλά πήγε λόγω ότι το πορτοφόλι δεν ήταν τόσο δυνατό σε χαμηλότερη τιμή προϊόντα. Οπότε έγινε η κίνηση, θεωρώ από πλευρά όγκου, η ίδια περίπου με τα περσινά δεδομένα. Όμως μας ξεγελάει πάρα πολύ και ο πληθωρισμός. Κάποια πράγματα στις ταμιακές μηχανές φαίνονται ότι πήγανε καλά, αλλά δεν είναι τόσο όσο θα έπρεπε. Τέλος πάντων, η μεικτή αυτή εικόνα και η υποτονική κίνηση είναι περισσότερο υποτονική κίνηση στα μικρά καταστήματα και θεωρώ ότι διευρύνεται και η ψαλίδα μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων, γιατί με αυτή την τουλάχιστον οι δικές μας έρευνες δείξαν ότι οι πολυχώροι και τα μεγάλα πολυκαταστήματα δουλέψανε σχετικά καλά, ελαφρά ανεβασμένα από τα περσινά επίπεδα. Ενώ στα μικρά καταστήματα διαπιστώσαμε και πολύ χαμηλούς τζίρους, ίσως που ούτε καν το περιμένανε και οι ίδιοι. Οι ελπίδες μετατεθήκανε στις εκπτώσεις. Το πρώτο δεκαπενθήμερο δυστυχώς δεν δουλεύει. Το πρώτο δεκαήμερο δεν είναι το αναμενόμενο. Η εξήγηση είναι απλή. Δεν υπάρχουν χρήματα.
Περιμένουμε αυτή τη στιγμή από ό,τι συνομιλώ με εμπόρους σε όλη τη χώρα. Περιμένουν να πληρωθούν τους μισθούς μετά τις 20 του μήνα, ούτως ώστε να μπορεί να ξανακινηθεί η αγορά. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή στην οποία η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή μειώνεται αντί να αυξάνεται. Οι αυξήσεις σε σχέση που δοθήκανε σε σχέση με το ρυθμό του πληθωρισμού, ειδικά του πληθωρισμού στα τρόφιμα, άρα άμεσης ανάγκης, είναι πολύ μεγάλες, οπότε ο καταναλωτής πρώτον πρέπει να πληρώσει το νίκη και αυτό αυξημένο, τα τρόφιμα για την επιβίωσή του και αργότερα να δει όλα τα άλλα είδη. Γι' αυτό και η κρίση περιορίζεται ή φαίνεται περισσότερο στα είδη εκτός τροφίμων τα οποία έχουν όχι κρίση. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι ακόμα ο Έλληνας δεν... να πω ότι δεν περιορίζει λίγο το πορτοφόλι του σε σχέση με την κατανάλωση των τροφίμων. Όχι, θα ήθελα όμως να μπορεί να τιμωρεί και κάποιους οι οποίους έχουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Νομίζω ότι ένα καταναλωτικό κίνημα πιο σοβαρό και πιο έντονο και πιο οργανωμένο θα ήταν ίσως η σωτηρία σε αυτό το κύμα της ακρίβειας που αγγίζει όλους. Ναι. Για να βάλω στην κουβέντα του συναδέλφου, Δήμητρα. Κύριε Καρανίκα, σχεδιάζετε τίποτα προωθητικές ενέργειες ακόμη περισσότερο έτσι ώστε να κάνετε τους καταναλωτές να επιστρέψουν με όποιο τρόπο μπορούν? Αυτό είναι περισσότερο ευχή για μας να επιστρέψουν οι καταναλωτές με την έννοια ότι τις φετινές εκτόσεις όντως οι τιμές, ειδικά στην ένδυση υπόδηση όπου λόγω της καλοκαιρίας δεν πωλήθηκαν τα βαριά αντικείμενα το Δεκέμβριο, είναι όντως και δελεαστικές και μεγάλες. Παρ' όλα αυτά η κίνηση παραμένει υποτονική. Παραπάνω δεν μπορείς να κάνεις γιατί υπάρχουν τα έξοδα, υπάρχουν... Δεν είναι θέμα δηλαδή μιας προωθητικής ενέργειας για να ξεγελάσουμε ή να εντυπωσιάσουμε τον καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή έχει σχέση μόνο με την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Ο Έλληνας έχει αποδείξει ότι όταν έχει λεφτά ή αισθάνεται δυνατός, καταναλώνει. Ίσα-ίσα που από την πολλή κατανάλωση τραβήξαμε προ-δεκαετίας, 15ετίας αυτά που τραβήξαμε. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να εστιαστεί η πολιτεία, να βρει τον τρόπο να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή, γιατί οι συγκρίσεις που γίνονται με το λιανεμπόριο της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου είναι λάθος στις τιμές, γιατί η συνάρτηση γίνεται με τους μισθούς. Οι μισθοί στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. Άρα είναι λογικό η κατανάλωση για τον Έλληνα καταναλωτή να είναι πιο περιορισμένη. Κοιτάξτε, ελπίζω να αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας να μην έχουμε αναπάντεχα γεγονότα, να ξεπεραστεί ο χειμώνας που μεγαλώνει το πρόβλημα και σιγά σιγά να βρεθεί τρόπος, αλλά επαναλαμβάνω και ότι οι μισθοί θα πρέπει να αρχίζουν να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Ο κατώτατος μισθός νομίζω ότι έχει αρχίσει η κουβέντα μεταξύ των εταίρων. Νομίζω ότι θα δοθεί μέχρι αρχές του Μαΐου μία αύξηση, ελπίζω να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη και στα πλαίσια του δυνατού και από την πλευρά τη δική μας. Αλλά εμείς στην ΕΣΕΕ, γενικά οι έμποροι, είμαστε πάντα υπέρ των καλύτερων μισθών, γιατί θεωρούμε ότι οι καλύτεροι μισθοί με κάποιο τρόπο επιστρέφονται με την κατανάλωση και στα ταμεία των καταστημάτων. Άρα αρκεί όταν δοθούν οι καλύτεροι μισθοί να μην εκτοξευτούν και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, να μην εκτοξευτούν και τα τιμολόγια στο ρεύμα, αυτό που ζούμε και βιώνουμε και δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό τώρα, κύριε Πρόεδρε. Να κάνουμε και πιο δίκαιο φορολογικό προς εσάς και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν μαζεύεται το πράγμα τώρα, έχει φύγει από παντού τώρα, κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω και για το κύμα της ακρίβειας, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι δεν πρέπει όμως να κοιτάνε μόνο στο ράφι. Το προϊόν ξεκινάει, έχει μια διαδρομή.
Άρα κοιτάζουμε και τη βιομηχανία, κοιτάζουμε και, και τη διακίνηση και τις μεταφορικές και όλα αυτά. Όταν αφήνουμε ένα ξέφραγο αμπέλι, με συγχωρείτε, θα έτσι. Δούμε και αυτά τα φαινόμενα, θα δούμε και φαινόμενα αρχαιοκέρδειας, δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Έτσι, έτσι. Κώστας Μαυρίδης και να κλείσουμε. Κάπως λειτουργεί η αγορά, άρα θεματοφύλακος όλων αυτών θα πρέπει να είναι η πολιτεία. Πολιτεία. Ως προς τις... Έτσι. Και στις αυξήσεις και στο γι' αυτό και το ανέφερα. Τώρα για το φορολογικό, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγγίζεται σε μια ευαίσθητη πραγματικά χορδή δική μας, με την έννοια ότι η αδικία, η οριζοντιοποίηση των πάντων νομίζω ότι είναι εμφανής και ποτέ τα οριζόντια μέτρα δεν ήταν δίκαια, όσο μάλιστα στο λιανεμπόριο, όταν το κάθε κατάστημα είναι διαφορετικό, έχει τη δυνατότητα, αφού είναι εναρμονισμένο με όσα ζήτησε η πολιτεία, να μπορεί να ελεγχθεί φορολογικά, άρα να μην μπαίνουμε στη διαδικασία της οριζοντιοποίησης, η οποία, παρακαλώ, με τον τρόπο που γίνεται ή που θα γίνει τώρα στα εισοδήματα του 23, ότι να μπαίνει μέχρι και παλαιότητα. Δηλαδή ένα παλιό κατάστημα, ένας κατασταματάρχης σε μια επαρχιακή πόλη που περιμένει τη σύνταξή του, δεν έχει διαδοχή και το μαγαζί φθήνει και είναι, με συγχωρείτε σε εισαγωγικά, με αράχνες, με πολύ μικρό τζίρο. Αυτόν του ζητάνε, λες και είναι δημόσιος υπάλληλος ή κάποιος, τριετίες, κάθε τριετία να μεγαλώνει παραπάνω και να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο... θεωρητικά να του ζητηθεί, γιατί δεν ξέρω από πού θα βρουν τα χρήματα. Είναι μια τεράστια αδικία, νομίζω ότι και μακάρι να κάνει όσο το δυνατόν μικρότερη ζημία. Πάρα πολλοί συνάδελφοι θεωρώ ότι θα κλείσουν τέτοιου, σαν το παράδειγμα που σας περιέγραψα, γιατί δεν θα αντέχουν. Ουσιαστικά δηλαδή διπλασίασε και σε μερικές περιπτώσεις τριπλασίασε έτσι. Το τέλος επιδεύματος. Κώστας Μαυρίδης και κλείνουμε. Σε αυτήν την κακή εικόνα που περιγράψατε, πόσο δύσκολος είναι ο αγώνας επιβίωσης, γιατί το λέω αυτό, θέλω να σας θέσω το θέμα των Κυριακών. Φαίνεται ότι αυτό είναι ένας άνισος αγώνας απέναντι στα εμπορικά κέντρα, στις μεγάλες εταιρείες, στις μεγάλες αλυσίδες, για το μικρομεσαίο, για το λιανεμπόριο, που αναγκάζεται να δουλέψει και την Κυριακή επειδή ο ανταγωνισμός τον κάνει και αυτό αυξάνει μονάχα τα έξοδα. Γιατί, όπως είπατε σωστά, πολύ εύστοχα, όταν ο καταναλωτής έχει χρήματα, μπορεί και ψωνίζει. Και δεν χρειάζεται να του βάλεις και μια Κυριακή επιπλέον για να ψωνίσει, όπως η Κυριακή της 21ης Ιανουαρίου που τα καταστήματα έχει δοθεί οδηγία να είναι ανοιχτά. Ναι, κοιτάξτε, το θέμα των Κυριακών είναι 7 ή 8 νομοθετημένες, γιατί με τις συνεχείς αλλαγές έχουμε χάσει και εμείς το λογαριασμό. Με την κατάργηση των ενδιάμεσων εκτόσεων υπήρχαν δύο Κυριακές εκεί, οι οποίες μεταφέρθηκαν κακώς και οι δύο στο Γενάρη. Στη διάρκεια των εκτόσεων, κατ' επιταγή των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπου αυτές είναι, που, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, που κάνουν το πάρτι που λέμε της κατανάλωσης. Κοιτάξτε, ένας δύσκολος αγώνας ο δικός μας με τις Κυριακές. Θα σας πω και μια είδηση, ότι κερδίσαμε στο ΣΤΕ, στην προσφυγή που κάναμε, ότι ο νόμος που έκανε το εκδοτικό χωριό στα Σπάτα να λειτουργεί όλο το καλοκαίρι σαν τουριστική περιοχή, μια περιοχή στο πουθενά, μέσα στα χωράφια, απλά εκεί έγινε η επένδυση. Οπότε θεωρήσαμε ότι, μια και απέχει 30 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ότι είναι τουριστική περιοχή, άσχετα αν δεν έχει ούτε καν συγκοινωνία μεταξύ του αεροδρομίου και του... Παρ' όλα αυτά νομοθετήθηκε και λειτουργήσε κιόλας δύο καλοκαίρια, άλλες 32 Κυριακές δηλαδή. Κρίθηκε πρώτα στο τμήμα του ΣΤΕ ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος, πήγε στην Ολομέλεια, φανταστείτε τώρα, έχει περάσει δηλαδή 3 χρόνια από τότε, το κερδίσαμε και στην Ολομέλεια, περιμένουμε τώρα να καθαρογραφεί η απόφαση και να κοινοποιηθεί από πλευράς μας και στο Υπουργείο. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες μας είναι ότι θα ξανανομοθετήσουν,
γιατί αυτό πιστεύουν, γιατί δεν θέλω να το σχολιάσω. Όμως φαίνεται και η μεθόδευση και ποια μεθόδευση με αντισυνταγματικό τρόπο να προσπαθούν να ανοίξουν την Κυριακή παρά τη θέληση των μικρών επιχειρήσεων και του συνόλου της συντριπτικής πλειοψηφίας, θέλω να πιστεύω, ακόμα και μεγάλων καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ίσως το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη χώρα μας, είναι κλειστά την Κυριακή. Ναι. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, άρα επαναλαμβανόμενη ιστορία, αυτά που λέμε τα τελευταία χρόνια, σχέδιο Πισαρίδη σε εξέλιξη, να επιβιώσουν οι μεγάλοι, οι μικροί να εξαφανιστούν. Καθαρά πράγματα. Τα λέτε για μια ακόμη φορά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ και για τον χρόνο που μου δώσατε.